το κατσιούλι, Ευάγγελος, για να δείτε ότι υπάρχουν και Έλληνες με ένα διαφορετικό κριτήριο. Ο κύριος Κατσιούλης είναι ψυχίατρος και είναι ο Έλληνας με το υψηλότερο IQ, αν σας λέει κάτι. Μαζεύτηκαν όλοι. Μπράβο Κατσιούλη. Σας. Δεν ξέρω τι άλλο να το πω. Μπράβο στον πατέρα του. Μπράβο σε όλα το παιδί. Στη μητέρα του και τα λοιπά. Το οίκιο θα μιλούσα, το οποίο μπορούμε να το βελτιώσουμε. Αλλά... Τώρα σιγά σιγά θα μας τα πείτε και λίγο εσείς. Πιο δυνατά μόνο να μας τα λέτε. Και... Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα. Κύριε Κατσιούλη, καλημέρα. Πώς έγινε η επιλογή, κύριε Κατσιούλη? Δεν την έκανα εγώ. Αυτό είναι αλήθεια. Συμμετείχα σε κάποιες διαδικασίες, βγήκαν κάποια αποτελέσματα, δημιουργήθηκαν κάποιες λίστες, ανακοινώθηκαν τώρα οι λίστες, ξανανακοινώθηκαν και το ενημερωθήκατε κι εσείς, ενημερώθηκε ο κόσμος. Συμμετείχατε όμως σε κάποιες διαδικασίες. Άρα κατά μία έννοια το κάνατε κι εσείς. Η αλήθεια είναι ότι είχα ένα ενδιαφέρον, το αντιλαμβανόμουν ως πρόκληση, οπότε μπήκα στη διαδικασία. Σωστό, καλά. Πολύ καλά κάνατε και είχατε μας συγκεντρώσετε πολύ ψηλά εκεί και μας κάνατε και χαρούμενους. Έτσι λέμε, να υπάρχει ένας Έλληνας, ας πούμε, ανάμεσα σε τόσους πολλούς ξένους που έχουν τόσο ψηλό IQ. Τα όλα ονόματα είναι πραγματικά ή είναι, ας πούμε, ξέρετε? Από όσο γνωρίζω, όλοι υπάρχουν, όλοι ζουν. Όχι, άλλο λέω. Δώσανε, αυτοί κάνανε αυτή τεστ IQ, δηλαδή. Γιατί φαίνεται τώρα περίεργο για έναν τόσο ψηλό, ας πούμε, μάνατζερ να δίνει τόσο. Γιατί τα τεστ αυτά παίρνουν χρόνο, δεν είναι? Ακριβώς, και πολύ δεν χρόνο. Είμαι και σίγουρος ότι η λίστα ακριβώς είναι η λίστα διαμορφωμένη με βάση επιδόσεις νοημοσύνης. Ακριβώς. Μάλλον λίστα πετυχημένων ανθρώπων. Μα αυτό, έτσι, αυτό κατάλαβα εγώ τώρα. Γιατί ποιος από αυτούς τους επιχειρηματίες θα έδινε τόσο χρόνο? Να πούμε λίγο. Αυτή η διαδικασία θέλει χρόνο, έτσι? Ακριβώς. Πόσο και χρόνο? Και πρόθεση. Ένας άνθρωπος σαν τον Warren Buffett δεν νομίζω να κάτσει να δώσει ένα τεστ νοημοσύνης. Βγάζει εκατομμύρια το δευτερόλεπτο. Μάλιστα. Όταν λέμε χρόνο και ερωτήσεις και διαδικασία, μπορείτε να μας την περιγράψετε λίγο? Για παράδειγμα, ένα πλαίσιο που η πολιτική σκηνή στην Ελλάδα δημιουργεί ανησυχίες και μια σχετική ανασφάλεια δεν είναι κατάλληλο για να κάτσει να συγκεντρωθεί κάποιος σε ένα τεστ νοημοσύνης. Θέλει συγκέντρωση, θέλει προσοχή, θέλει καλή διάθεση. Σε τι απαντάτε, ποιες είναι οι ερωτήσεις, αυτό το τεστ? Οι ερωτήσεις μπορούν να είναι ποικίλες. Μπορούν να είναι ερωτήσεις με λέξεις, ερωτήσεις με σχήματα, ερωτήσεις γνωστικές ή και ένα συνδυασμό όλο τον παραπάνω. Μάλιστα. Μερικά είναι ενδιαφέροντα. Μπορεί και κάποιος να τα κάνει για διασκέδαση, να ασχοληθεί για διασκέδαση. Αλλά η διαδικασία που... αλλού είναι ατομική, αλλού είναι ομαδική, έτσι. Εξαρτάται συνήθως το επίπεδο. Είναι ατομική. Ατομική, αλλά από ό,τι. Εν πάση περιπτώσει, είναι μέσα σε κάποια παραβάν. Κάποιοι βλέπουν τι γίνεται, βλέπουν το ταχύτερο, κάτι τέτοια. Σε παραβάνε σήμερα οι άνθρωποι που πάνε να ψηφίσουν. Εκεί μπορεί να είσαι απλά αντικριστά με έναν ψυχομετρητή. Ακριβώς, ναι. Αντικριστά και είναι 4-5 μαζί και πάει ένας. Μάλιστα. Τώρα εσείς που έχετε υψηλό IQ και το ψηλότερο έτσι από τους περισσότερους Έλληνες που έχουν μετρηθεί τουλάχιστον, τι καταλαβαίνετε με τις εκλογές, μπορείτε να κάνετε ένα σχόλιο? Κύριε Χασαπόπουλο, ευχαριστώ για τη διευκρίνηση, γιατί δεν έχουν εξεταστεί όλοι οι Έλληνες, δεν έχουν εξεταστεί όλος ο κόσμος. Βέβαια. Είναι γιατί... μια λίστα ατόμων που μπήκα όπως, στη διαδικασία. Ποιος το έλεγε? Ο κύριος Γερμακόπουλος. Ξέρετε, στην Ελλάδα έχουμε καλύτερους πρωθυπουργούς, όλοι θέλουν να γίνουν προπονητές, θέλουν να γίνουν διαφημιστές και άμα μπούμε σε μια διαδικασία έχουμε 9 εκατομμύρια πιο έξυπνους από εσάς. Σύμφωνα με τα όσα λένε οι μαμάδες μας. Έτσι είναι, σωστό. Τώρα τις εκλογές εσείς πώς τις βλέπετε? Είμαι σίγουρος ότι οι Έλληνες θα διαλέξουν αυτό που οι Έλληνες είναι. Οπότε, από τη μία είμαι θετικός ότι θα είναι μια αντανάκλαση της νοοτροπίας μας η νέα πολιτική σκηνή. Από την άλλη, δεν είμαι σίγουρος ότι θα αλλάξουν και πολλά πράγματα. Ίσως θα αλλάξουν μόνο τα πρόσωπα. Κύριε Κατσιούλη, να σας ρωτήσω κάτι. Σας προκαλεί έτσι μια απογοήτευση, ας πούμε, το γεγονός ότι η ψήφος σας μετράει το ίδιο με τον άνθρωπο που έχει το χαμηλότερο IQ? Πολύ καλή ερώτηση. Ευχαριστώ. Ιορδάνη, ευχαριστώ. Για το IQ μου. Σε εδώ κάνουμε λίγο πλάκα, τσιντάγια, για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στη σοβαρότητα των γεγονότων, έτσι. Και τα καταφέρνετε, αν μου επιτρέπετε. Ευχαριστούμε. Από εκεί και πέρα η δημοκρατία δεν λειτουργεί. Παρότι η κυρία Βρανά μας είπε ότι είμαστε σαν το Muppet Show. Μας μπουμπλάρισε. Τους γέρους το Muppet Show. Ο καθένας έχει μια άποψη και για τους άλλους και για τον εαυτό του. Σωστά. Έτσι. Για πείτε μας λοιπόν, σας απογοητεύει αυτό καθόλου? Δεν θα έλεγα ότι με απογοητεύει. Αυτό που με απογοητεύει είναι η μέση νοοτροπία. Δηλαδή η νοοτροπία των περισσότερων.
που νομίζω ότι μετά από τόσα χρόνια με σχετικές πιέσεις, ελάττωση εισοδήματος, μια απεσιοδοξία διάχυτη. Δεν νομίζω ότι σε επίπεδο προσωπικό σας ρωτάω. Δηλαδή, εσείς ψηφίζετε με έναν χι τρόπο, με ένα ας πούμε IQ τόσο. Και ένας άλλος άνθρωπος με το χαμηλότερο IQ που υπάρχει, η ψήφος σας και η δική του ψήφος έχουν το ίδιο βάρος. Η αλήθεια είναι ότι σε αυτή την κοινωνία ζω, αυτοί είναι οι κανόνες και πρέπει να τους αποδεχτώ, ακόμα και αν νομίζω ότι η γνώμη του απέναντι είναι λαθασμένη για οποιοδήποτε δικούς μου λόγους. Αλλά το ίδιο πιστεύει και ο απέναντι για μένα. Οπότε, αν θέλουμε να συνυπάρξουμε στον ίδιο χώρο και να εκμεταλλευτούμε την ίδια κοινωνία, να συνυπάρξουμε, να συλλειτουργήσουμε, θα πρέπει ο ένας να αποδεχτεί τον άλλον. Βέβαια, λειτουργεί κιόλας ότι ο κύριος Κατσιούλης είναι και ψυχίατρος και οι απαντήσεις που δίνει και γενικώς το στάτους του. Έχουν να κάνουν και με αυτό. Είστε και εκεί δηλαδή. Τον ακούω από τις απαντήσεις σας. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι επίτηδες γίνατε ψυχίατρος για να αποκτήσει νόημα η ζωή ενός έξυπνου ανθρώπου, γιατί διαφορετικά θα είσαι στην κατάθλιψη. Μια και η καταθλιπτική συνήθως είναι νοήμονες. Έκανε και διάγνωση. Γιατρέ μου, έκανε και διάγνωση. Αυτές οι επισκέψεις που μου κάνετε. Ναι, και αυτή η ψυχοθεραπεία που σας κάνω. Λοιπόν, να έρθετε καμιά μέρα στην εκπομπή. Να έρθετε, να περάσετε. Μια φορά θα περάσετε από εδώ, όταν κατεβείτε Αθήνα, να τα πούμε. Γιατί εμείς συχνά φωνάζουμε ψυχιάτρους. Να μου επιτρέψετε να πω ότι αυτό τώρα, αυτός ο άνθρωπος, είναι η ανώτερη Ελλάδα. Αυτή η Ελλάδα υπάρχει. Υπάρχει. Πρέπει να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις. Αυτή να είναι η οδηγή για το μέλλον των πραγμάτων. Να μην οδηγούμεθα από τις ρόλες. Αλλά ξέρετε τι φθόνο προκαλεί αυτό, κύριε Σμαρακτή, τι φθόνο προκαλεί. Η εκλογική διαδικασία. Λοιπόν, να ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήμασταν σύντομα αλλά περιεκτικοί. Θα επανέλθουμε.